Η ζωή ενός ανήλικου παιδιού πρέπει να είναι χαρούμενη. Αυτός είναι ο σπουδαιότερος κανόνας του παιδαγωγικού συστήματος, η χαρά ως πηγή αισιοδοξίας του παιδιού, της αυτοπεποίθησής του, είναι η προϋπόθεση των γόνιμων σχέσεων με το περιβάλλον, χωρίς την οποία είναι αδύνατη η πνευματική εξέλιξη. Με αυτή την αρχή προσέγγισε το εκπαιδευτικό σύστημα ο δυτικός παιδαγωγός Βασίλη Σουκομλίνσκι, σχεδόν 70 χρόνια πριν, προφανώς όχι σε κάποια καπιταλιστική χώρα, αλλά στο Σοβιετικό κράτος, εκεί που οικοδομούνταν η σοσιαλιστική κοινωνία. Η προσέγγιση αυτή δεν είναι σε αντιδιαστολή με το τι πραγματικά συναντά ένας μαθητής σήμερα. Το άγχος, ο φόβος, η ανασφάλεια είναι τα κύρια συναισθήματα που προκαλεί το σημερινό σχολείο στους μαθητές. Από αυτή τη σκοπιά επιλέγουμε και εμείς, ως κόμμα και ως ΝΕ, το θέμα της σημερινής εκδήλωσης. Όχι μόνο γιατί έχει επανέλθει η συζήτηση στην επικαιρότητα, αλλά γιατί με στο κίνημα και την καθημερινή μας δράση, τα οξυμένα προβλήματα των νέων και των λαϊκών οικογενειών είναι μόνοι μας επίκεντρο. Από το άνοιγμα πραγματοποίησαν οι ΟΠ τη Τομεακή Οργάνωση Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπως αποτιμώνεται και στα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των μαθητών έρχεται καθημερινά αντιμέτωπη με τέτοια φαινόμενα βίας και τους προβληματίζει πώς τελικά μπορούν να σταματήσουν. Η σημερινή εκδήλωση συνέπεσε με δύο περιστατικά που συγκλώνησαν τους μαθητές. Πρώτον, η εψυχρό δολοφονία του 16χρονου Κώστα Φραγκούλη, λίγα χιλιόμετρα μακριά από εδώ, από αστυνομικούς, επειδή δεν πλήρωσε 20 ευρώ. Και ο τραγικός θάνατος του 12χρονου Βασίλη, από έκρηξη στο σχολείο του την ώρα που έπεσε το πράγμα. Τα δύο αυτά περιστατικά δίκαια προκάλεσαν την οργή των μαθητών, όπως για παράδειγμα οι μαθητές στο τρίτο και στο τέταρτο και στο έκτο γυμνάσιο κόσμου, που έκαναν καταλήψη την ακριβώς επόμενη μέρα, λέγοντας ότι και εμείς κάνουμε μάθημα σε υπόγειες αίθουσες, ενώ δίπλα ακριβώς βρίσκεται ο Λέβητος. Οι μαθητές στο τρίτο Γενικό Λύκειο Μετεώρων, όπου έκαναν κατάληψη προχθές, την ημέρα που είχαν απεργία η εκπαιδευτική με τα πανό τους, να γράφει ο θάνατος του Βασίλη δεν θα ξεχαστεί, θέλουμε σχολεία ασφαλή. Ακόμα και οι μαθητές των μεγαλύτερων επάλη της Δυτικής Θεσσαλονίκης, του Ευώσου και της Σταυρούπολης, καταδίκασαν τη δολοφονική επίθεση στον 16χρονο, έχοντας μια πείρα από το ότι τελικά στοχεύει η καταστολή και αφού πέρσι είδαν τα μάτια να κλείνουν το μάτι στους φασίστες, αφήνοντας τους ανενόχλητους να μπαινοβγαίνουν στο σχολείο, να χτυπούν και να μαχαιρώνουν μαθητές, ενώ αστυνομικές δυνάμεις έρχονταν χημικά και πρώτου λάμψης στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς που διαδήλωναν για να μπουν τα ναζιστικά φύγια στη φυλακή. Όλα αυτά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, σε συνδυασμό με τα καθημερινά περιστατικά βίας που βλέπει ένας μαθητής μέσα και έξω από το σχολείο, δημιουργούν εύλογα το ερώτημα το πότε τελικά θα σταματήσουν όλα αυτά. Την απάντηση δίνουν καθημερινά τα μέλη της ΝΕ, πανελλαδικά αλλά και εδώ, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, πρωτοστατώντας όχι μόνο να σταματήσουν τέτοια φαινόμενα, διεκδικώντας ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, προγράμματα ενημέρωσης και άλλα, αλλά μέσα από τα μαθητικά συμβούλια πρωτοστατούν ώστε να καλυφθούν όλες τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών για σύγχρονα και ασφαλή σχολεία. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Όπως το πρόσφατο παράδειγμα, στο ΕΠΑΛ Σικαιών, όπου επιμείναμε να συνεδριάσει το 15 μελές με αφορμή ένα περιστατικό σχολικής βίας που είχε συμβεί. Εκεί όλοι οι μαθητές είπαν ότι δεν πρέπει να απομονωθεί το συγκεκριμένο παιδί, ούτε αυτό που δέχτηκε, ούτε αυτό που έκανε μπουλί. Αντίθετα, να παλέψουν όλοι μαζί, ώστε να μην υποβαθμιστεί άλλη ομάδα του παιδί. Κανένας μαθητής από τον Εύωσμο και από τη Σταυρούπολη δεν μπορεί να ξεχάσει, για παράδειγμα, το μεγάλο συλλαλητήρι που διοργανώθηκε εδώ, στην καρδιά της Δυτικής Θεσσαλονίκης, αμέσως μετά από τις φασιστικές επιθέσεις στο ΕΠΑΛ και τη δολοφονία του Άλκη. Οι δυνάμεις μας τότε πρωτοστάτησαν ώστε να πάρουν απόφαση συμμετοχής δεκάδες, 5 και 15 μελή, ενώ τότε έχει ξεχωρίσει και η περίπτωση από συντρόφους μαθητές μέσα στο διαπολιτισμικό γυμνάσιο που κατέφεραν να κατεβάσουν 20 μαθητές στην πορεία. Πάνω σε αυτή την πείρα, καλούμε τελικά κάθε νέο και νέα που έχει συγχαθεί να βλέπει εικόνες όπως αυτές που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, που αγανακτεί από την κατάσταση που επικρατεί στο σχολείο του, που βλέπει τα όνειρα και τις ελπίδες του κάποιοι να μπαίνουν εμπόδια, που συγχάθηκε να βλέπει μόνο σκοτάδια, όπως λέει και το σύνθημα του συνεδρίου μας, να έρθει μαζί μας. Γιατί σε όποιον τελικά ρωτάει τι τελικά μπορεί
μπορούμε να κάνουμε. Η απάντηση είναι μία. Να δυναμώσει την ΕΕ σε κάθε χώρο, σε κάθε σχολείο, σε κάθε γειτονιά. Ο κάθε άνθρωπος που έχει τη δική του ορμή, που την αξιοποιεί για να προχωρήσει τη ζωή του μέσα στις πραγματικές συμπληγάδες, του απευθυνόμαστε με ειλικρίνεια και του καλούμε να συμπορευτεί στο πιο όμορφο σκοπό της πάλης για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Με αυτούς θα κάνουμε το μεγάλο βήμα στο μέλλον, στο πλευρό του κόμματος για το σοσιαλισμό και κομμουνισμό.